όπως έρχεσαι στην Κύπρο. Θα ξεκινήσω αυτήν την σύντομη συνέντευξη μας το πώς βιώνει και πώς νοηματοδοτεί ένας αθλητής των πρωταθλητισμών και την κάθε επιτυχία και αποτυχία. Δεν ξέρω πώς το κάνουν οι άλλοι, μπορώ να σας πω για μένα. Εγώ, για μένα είναι έτσι ένα κομμάτι της ζωής μου, ο πρωταθλητισμός. Έχω αφοσιωθεί κυρίως περισσότερο σε αυτό και όλα τα άλλα είναι δευτερεύον μου για μένα. Και οι επιτυχίες, βασικά οι επιτυχίες για μένα δεν είναι κάτι, δεν σημαίνουν κάτι. Μπορεί να θα χαρώ λίγο, αλλά συνεχίζουμε. Πώς να το πω, δεν παίρνω τα μυαλά μου αέρα, δεν είναι κάτι για μένα. Οι αποτυχίες είναι λίγο χειρότερο, είναι πιο δύσκολο να τις διαχειριστείς. Γιατί ειδικά σαν χαρακτήρα σαν εμένα που είμαι λίγο έτσι εγωιστής πολύ και λίγο με πειράζει άμα χάσω, ας πούμε. Εκεί η αποτυχία είναι λίγο πιο δύσκολη για μένα, αλλά και πάλι είναι διαχείριση. Παρακολουθώντας τους αγώνες και τα άλματα σου, βλέπω ότι έχεις έναν δικό σου στυλ. Και τις περισσότερες φορές το σώμα και το πνεύμα σου είναι ένα. Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, τόσο ώστε να πετύχεις έναν μεγάλο άλμα που θα σε φέρει κοντά στο στόχο σου? Σκέφτομαι να είμαι ήρεμος, να κάνω αυτό που ξέρω καλά, να περιορίσω τα λάθη μου εκείνη τη στιγμή, ειδικά όταν είμαι υποπίεση, και σκέφτομαι να επιτεθώ πιο πολύ, να τρέξω πιο γρήγορα, να επιδείξω πιο... να βάλω το πόδι μου πιο δυνατά, και δεν υπάρχει έτσι κανένα συνέστημα εκείνη τη στιγμή, από την αλήθεια. Είναι απλά έτσι μια άλλη δύναμη, δεν ξέρω πώς να το πω. Την ώρα του αγώνα νιώθεις κάποια πίεση, κάποιο άγχος? Όχι, δεν νιώθω. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο με την εμπειρία μου. Και πιο μικρός αγχωνόμουν λίγο περισσότερο. Πάλι όχι όμως σε νορμάλ επίπεδα. Τώρα καθόλου. Είμαι πολύ ψυχρός, πολύ έτσι χωρίς συναισθήματα θα το έλεγα την ώρα του αγώνα. Τώρα, ποια είναι η στόχη σου και τι είναι αυτό που κυνηγάς? Ξεκίνησες και την προετοιμασία σου και εδώ στην Κύπρο. Mm-hmm. Ποια είναι τα επόμενα βήματα σου? Τα επόμενα βήματα μου είναι οι αγώνες που ξεκινάνε το επόμενο διάστημα. Είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι το καλοκαίρι και τα δύο. Και είναι μια μεγάλη επίδοση. Κυνηγάω το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 6 εκατοστά πάνω από αυτό που έχω κάνει εγώ. Είναι 8.66, 8.60. Και πιστεύω ότι θα το πετύχω. Είναι θέμα χρόνου απλά και να βρω τις σωστές συνθήκες. Και γιατί όχι να το κάνω εδώ βασικά στην Κύπρο, που έχει πολύ καλό κλίμα. Και άμα είμαι τυχερός και έχουμε λίγο καλό αέρα. Και ελπίζω να έρθει πολλοί κόσμος επίσης να με δει. Πολλούς αθλητές, πολύ καλοί αθλητές. Το μήκος ήταν πολύ δυνατό αγώνισμα, πολύ εντυπωσιακό. Και καλό τον κόσμο να έρθει να δει έτσι, μια επίδοση πάνω από τα 8 μέτρα, γιατί σίγουρα θα κάνω πάνω από τα 8 μέτρα. Μια επίδοση έτσι, να δει πώς είναι. Φαίνεται εντυπωσιακό. Νομίζω θα αρέσει ειδικά στα παιδιά. Και ναι, αυτό. Πώς διαχειρίζεσαι όλη αυτή τη δημοτικότητα και παραμένεις ο μύρτος, το χαμηλών τόνων? Δεν τη διαχειρίζομαι. Ξέρετε πώς το εννοώ όμως? Τα γνώ όλα. Έτσι το εννοώ. Είναι σαν να μην γίνει τίποτα για μένα. Τώρα τι κάνουν οι άλλοι, απλά πώς θα το πω, δεν σοχνώ αυτό, δεν ξέρω πώς θα το πω. Είμαι πολύ καλός αυτό νομίζω. Για ένα τελευταίο μήνυμα. Ένα μήνυμα είναι, εκτός από αυτό που είπα, να έρθει ο κόσμος στο στάδιο, να έρθουν και παιδιά στο στάδιο, ελπίζω, να δούνε, γιατί μπορεί να τους αρέσει ο στίβος, όχι μόνο το άλμα της μήκους, ο στίβος γενικά, και να δοκιμάσουν κάποιο αγώνισμα να κάνουν, γιατί μπορεί να είναι καλή κάπου που δεν το ξέρουμε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τη Λεμεσό και όλους εδώ, τον Δήμαρχο. Νιώθουμε πολύ, πολύ όμορφα εδώ, είναι σαν εμείς στην Ελλάδα, σαν εμείς στο σπίτι μου. Ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες. Καλά.